Δεν θα καθυστερήσουμε σήμερα, λίγο από το χρόνο σας. Ούτως ή άλλως, εσείς αποφασίσατε τι θα κάνουμε. Τα ΣΥΚΑ. Τα θυμάστε, ε? Πήρα τα απουσία. Εσείς αποφασίσατε, θα κάνουμε κάτι εξαιρετικό. Θα πάθετε πλάκα. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε. Πραγματικά τα σχόλιά σας ήταν πάρα πολλά. Αποφάσισα να κάνω μια συνταγή που θα βρεθούμε κάπου στη μέση. Θα κάνουμε μια μαρμελάδα από ΣΥΚΟ. Μια μαρμελάδα τελείως διαφορετική από όλες αυτές που έχετε συνηθίσει. Πάρε χαρτί, πάρε στυλό, γράψε αυτό που θα σου πω και βάλ' το στο καλό το τετράδιο. Γράψ' το κατευθείαν. Η συνταγή είναι δοκιμασμένη. Μαρμελάδα είναι ότι οποιοδήποτε φρούτο βράζει μέσα σε ζάχαρη μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία του και να μείνει μόνο το φρούτο. Όμως κατά το βρασμό χάνεται και το χρώμα και πολλά θρεπτικά συστατικά. Οπότε εμείς εδώ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό τώρα. Ξεκινώντας, θα βάλουμε σε ένα κοπτικό μηχάνημα όλο το ΣΥΚΟ μέσα και θα το κάνουμε πουρέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα προχωρήσω όλη τη διαδικασία στο θερμενόμενο μίξερ. Εσείς αν δεν έχετε, θα πολτοποιήσετε σε ένα κοπτικό μηχάνημα το ΣΥΚΟ και θα το ρίξετε μέσα στην κατσαρόλα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε δυνατή ταχύτητα κάναμε πουρέ όλο το ΣΥΚΟ. Στην περίπτωση τώρα που δεν έχετε θερμενόμενο μηχάνημα, θα πάρετε όλο το πουρέ και θα το ρίξετε μέσα στην κατσαρόλα. Θα προσθέσω μέσα τη ζάχαρη, την πικτίνη, το αλάτι, το ξινό, το μοσχοκάριδο, τη γλυκόζη, βανίλια, αγαπάω βανίλια, βανίλια, σπατάλι και το ένα λεμόνι. Βλέπετε πόσο απλό είναι. Είναι πραγματικά πολύ απλό. Ακολουθήστε τα βήματα. Μην κάνετε τα δικά σας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ε. Στο σπίτι, στην κατσαρόλα, σε χαμηλή φωτιά θα ανακατεύετε και η θερμοκρασία δεν πρέπει να περάσει τους 85 βαθμούς Κελσίου. Με το που φτάσει στους 85 βαθμούς Κελσίου θα κρατήσετε σταθερή θερμοκρασία για 10 λεπτά. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα βάζα. Πρέπει να είναι καθαρά και αποστηρωμένα. Ο τρόπος που μπορείτε να αποστηρώσετε ένα βάζο είναι είτε μέσα σε βραστό νερό, να τα βουτήξετε μέσα σε βραστό νερό, είτε μόνο το βάζο μέσα στο μικροκυμάτων για μισό λεπτό, όχι το μεταλλικό καπάκι, μέσα στο μικροκυμάτων απαγορεύεται. Το μεταλλικό καπάκι σε ένα μπολ με βραστό νερό, είτε μέσα στο φούρνο. Στους 100 βαθμούς θα τα αφήσετε μέσα και θα αποστηρωθούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο καπάκι. Να είναι καινούριο και να μην έχει φθορές, διότι εδώ μέσα έχει ένα λάστιχο. Και όπως είναι ζεστή η μαρμελάδα, την ώρα που κλείνουμε το καπάκι, το λάστιχο με τη θερμοκρασία αυτή μαλακώνει και επιτρέπει στο οξυγόνο να φύγει έξω. Και όση ώρα κρυώνει το βάζο μας, αυτό ξανασφίγγει και δημιουργεί εδώ μέσα ένα κενό αέρος. Ε? Μεγάλη προσοχή, σας το είπα. Είμαστε έτοιμοι. Πιάσαμε τη θερμοκρασία που θέλουμε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα κλείσουμε τη φωτιά και θα προσθέσουμε μέσα το μέλι και θα το ανακατέψουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Θα αφαιρέσουμε τα λεμόνια, έχουν κάνει ήδη τη δουλειά τους. Βλέπετε ένα ωραίο χρώμα που έχει η μαρμελάδα. Βλέπετε. Τι να κάνω ρε σπαθιά, να καταπιώ, τι άλλο να κάνω. Και πάμε να προχωρήσουμε γεμίζοντας τα βάζα. Προσεκτικά θα βάλουμε ένα χωνί και θα γεμίσουμε το βάζο. Κοιτάξτε ένα χρώμα. Βλέπετε. Φαίνεται, ε. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό, δεν γεμίζουμε τα βάζα μας μέχρι απάνω. Εδώ πέρα το βάζο έχει ένα χυλάκι, ας το πούμε έτσι. Φτάνουμε μέχρι εδώ για να αφήσουμε και χώρο για το οξυγόνο. Πάμε να βάλουμε το καπάκι
και το βάζο και τα καπάκια είναι ζεστά τώρα, έτσι. Πρέπει να είσαστε προσεκτικοί, προσεκτικές. Με ένα πανάκι κρατάτε το βάζο και βάζετε το καπάκι. Το σφίγγετε. Δεν χρειάζεται να βάλετε όλη σας τη δύναμη, έτσι. Σφίγγουμε τόσο όσο το νου σας καίει. Καίει σαν τη συνταγή που σας δίνω. Τόσο πολύ καίει. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Τώρα, από εδώ και πέρα, βάζουμε το φούρνο στους 85 βαθμούς. Τοποθετούμε τα βάζα μέσα στο φούρνο για 2 ώρες. Για τους επαγγελματίες, σε ένα μπάνιο με νερό, συγγνώμη, ελεγχόμενη θερμοκρασία στους 85 βαθμούς, θα βουτήξετε το βάζο μέσα, να καλύπτετε με το νερό για 2 ωρίτσες. Εγώ θα το βάλω στο φούρνο. Εμένα έχει ατμούς ο φούρνος, οπότε έχω βάλει 85 βαθμούς, 2 ώρες στον ατμό. Όπα, όπα, εδώ δεν κάνουμε πλάκα. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, βγήκε από το φούρνο, θα τα αφήσουμε σε όρθια θέση να κρυώσει. Οι μαρμελάδες κρύωσαν και είναι έτοιμες για κατανάλωση. Κοιτάξτε ένα ωραίο χρώμα. Το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν χάσαμε πολλά θρεπτικά συστατικά και το χρώμα παραμένει αναλύωτο. Κοιτάξτε. Πάμε τώρα να την ανοίξουμε, να δούμε τι κάναμε και από μέσα. Την έχω ανοίξει από πριν. Κοιτάξτε ένα ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε. Έχει σταθεροποιηθεί. Κοιτάξτε μια ωραία υφή. Την τεχνική αυτή τη δουλεύω αρκετά χρόνια. Την βρήκα μετά από πολλή σκέψη και πολλούς πειραματισμούς και πραγματικά θα σας αφήσει άφωνο στο αποτέλεσμα. Το είδατε το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν το έχετε δει πουθενά αλλού αυτό. Ψάξτε σε όλο το ίντερνετ, δεν το έχετε δει πουθενά. Μου πήρε αρκετό χρόνο και το μοιράζομαι απλόχερα μαζί σας. Γιατί μυστικά δεν υπάρχουν. Τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους. Φροντίστε να δημιουργείτε αναμνήσεις στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Δίνετε τους να τρώνε μόνο τα καλύτερα. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου.